Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης είναι μια ξεχωριστή περίπτωση στα ελληνικά γράμματα. Γράφει σε μια ιδιότυπη αρχαίζουσα καθαρέβουσα που πιθανόν να χρειάζεται μετάφραση για κάποιον που μιλάει μόνο δημοτική. Ενώ τους διαλόγους των απλών ανθρώπων του νησιού του, που είναι και οι περισσότεροι ήρωες των διηγημάτων του, τους γράφει στη δημοτική ντοπιολαλιά της Κιάθου. Παρόλα αυτά, τα κείμενά του έχουν τεράστια εκφραστική δύναμη. Ο Άγιος των ελληνικών γραμμάτων κατέχει δικαιωματικά μια θέση στο πάνθεον των πιο σημαντικών Ελλήνων λογοτεχνών. Στο Χριστό στο κάστρο, διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Περίληψη. Κατά τας παραμονάς των Χριστουγέννων, δύο νησιώτε οι οποίοι μετέβησαν διακοπήν ξύλων, απεκλείστησαν εις το κάστρο λόγω ευνηδίας πτώσεως χιόνος. Ο ιερεύς Κομοπόλιος αποφασίζει να μεταβεί στην εγκατελειμμένη εκκλησία του κάστρου, για να λειτουργήσει και συγχρόνως να παράσχει βοήθεια εις τους αποκριστέντας. Η διαξηράς μετάβασης είναι αδύνατος, η δε διαθαλάσσης λίαν επικίνδυνος λόγω θαλασσιτοραχής. Παρά ταύτα όμως, η απόφαση του ιερέως είναι αμετάπτρεπτος. Τούτον ακολουθούν ενθαρρυνόμενοι δια του παραδείγματός του και μερικοί άλλοι άνδρες και γυναίκες. Μετά ταλαιπωρίας, λόγω της τρικυμίας, έφτασαν εις το κάστρο και έβρον σώους τους δύο αποκριστέντας. Η είσοδος στην εγκατελειμμένη εκκλησία και η περιγραφή του εσωτερικού του ναού από τον κοσμοκαλόγερο κ. Αλέξανδρο είναι ίσως το πιο ωραίο σημείο του διηγήματος. Και ως φράνθη Κύριος ο Θεός, ως μην ευωδίας, έλαμψε δε τότε ο ναός όλος και ίστραψε επάνω εις τον θόλον ο Παντοκράτορ με τη μεγάλη και επιβλητική μορφή και ικτινοβόλησε το επίχρυσον και λεπτουργημένον με μυρίες γλυφάς τέμπλο με τα σπερικαλής της αρίστης βυζαντινής τέχνης εικόνας του, με τη μεγάλη εικόνα της γεννήσεως όπου Παρθένος καθέζεται τα χερουβή μιμουμένη, όπου θεσπεσίως μαρμέρους είναι μορφέ του θείου βρέφους και της αμόμου λεχούς, όπου ζωντανέ παρίστανται οι όψεις των αγγέλων, των μάγων και των ποιμένων, όπου νομίζει της ότι στύλβει ο χρυσός, ευωδιάζει ο Λίβανος και βαλσαμώνει η Σμύρνα, και όπου, ως εάν η γραφική ελάλη, φαντάζεται της επί μία στιγμή ότι ακούει το «Δόξα εν υψίστης Θεό». Το μέσο δε κρέματε ο μέγας ορυχάλκινος και πολύκλαδος πολυέλιος και ολόγυρα ο κρεμαστός χορός με τα σηκώνας των προφητών και αποστόλων. Οι φων ετελούντο το πάλε η σεμνή γάμη των χριστιανικών ανδρογίνων. Και ολόγυρα εμορφέ των μαρτύρων, οσίων και ομολογητών. Ίστανται επί των τείχων ηρεμούντες, απαθείς, οποίοι εν το παραδείσο ευθύ και κατά πρόσωπον βλέποντες ως βλέπουσιν καθαρός την Αγία Τριάδα. Μόνος ο Άγιος Μερκούριος με τη βαρίαν περικεφαλαίαν του, με τον θώρακα, τα σπερικνημίδας και την ασπίδα, φαίνεται λίγο τι εγκαρσίως βλέπων και κινούμενος κεντρών εις τα δεξιά του ναού εκεί, όπου διατρυπά με το δόρυ του τον επιθρόνου καθήμενον ο χρόν παραβάτη. Πελιδνός ο παράφρον τύρανος, με το βλέμμα ζευγίνων, με το στήθος εμάσων, μάτιν προσπαθεί να αποσπάσει από το στέρνο του τον οξύν σίδηρον και εξενεί μετά της τελευταίας βλασφημίας και την μία ψυχή του.
γείτον της τρομακτικής ταύτης σκηνής, παρίσταται γλυκία και συμπαθεστάτη εικόνα. Ο Άγιος Κήρυκος, τριετίζων πεδίων, κρατούμενον εκ της χειρός υπό της μητρός του της Αγίας Ιουλίτης. Διαδώρων και θοπιών εζήτει ο διώκτης Αλέξανδρος να ελκύσει το πεδίον και δια του πεδίου τη μητέρα. Αλλά ο Πες καλών τη μητέρα του και υποψελίζων του Χριστού το όνομα έπτυσε τον τύρανον κατά πρόσωπον και εκείνος εξαγριωθείς εκρήμνησε το πεδίον από της μαρμαρίνης κλίμακος όπου συνέτριψε το τρυφερόν και διαστεφάνους πλασθέν κρανίων. Και η στοιχηβάδα του ιερού βήματος υψηλά εφαίνεται ως στεφανουμένη υπό αγγέλων ή των ουρανών πλατητέρα. Και κατωτέρω περί το θυσιαστήριον ήσταν το άρι των σεμνότητα αποπνέουσε εμορφέ των μεγάλων πατέρων του Αδελφοθέου, του Βασιλείου, του Χρυσοστόμου και του Θεολόγου και φαίνοντο ως να έχερον διότι έμελο να ακούσωση και πάλιν τα σευχάς και τους ύμνους της ευχαριστίας, ους αυτοί εμπνεύμα τη συνέθεσαν. Πέριξ δε και εντός και εκτός, εικονίζεται ο περιτέχνος όλων των δωδεκάορτων και τα τάγματα των αγγέλων και η βρεφοκτονία και η κόλπη του Αβραάμ και ο ληστής επί του Σταυρού ομολογήσας. Όταν έφτασαν εις το κάστρο και εισήλθαν εις το ναό του Χριστού, τόσον θάλπος εθόπευσε την ψυχή των, ώστε αν και ήσαν κατάκοποι και αν ενίσταζόν την εις αυτών, εισθάνθησαν τόσον τη χαράν του να ζώσει και του να έχω φτάσει αισίως εις το τέρμα της πορείας τους εις το ναό του Κυρίου, ώστε τους έφυγε πάσα νίστα και πάσα κόπωση. Amen.